Ο πλανήτης είναι γενικό σε μια στάθεια και σε όλο αυτό το νέο σκηνικό και το νέο περιβάλλον εμείς καλούμαστε να ισορροπήσουμε σε τεντωμένο σκηνί. Καλή, μην θεωρήσετε ότι αυτές οι αλλαγές είναι φυσικό φαινόμενο. Προφανώς. Είναι αντικειμενικές. Αντίθετα, κατά τη δική μου τη γνώμη, επιβάλλουν μια διαφορετική στάση και της χώρας μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς για να αλλάξει η συνολική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε την ιστορία τώρα με τα ροδάκινα και με τα αγροτικά προϊόντα. Υπάρχουν πράγματα. Να σας ρωτήσω κάτι, προσυπογράφεται αυτό που είπε και ο Σκούρκουλας, ότι σε αυτή την πολύ ρευστή κατάσταση είναι θετικό όχι, από ότι είμαστε. Σκούρκουλας. Όχι, άλλο λέω. Είναι θετικό ότι είμαστε. Όχι, από ό,τι είπε ο κ. Σκούρκουλας. Κατάλαβα τι λέω. Από ό,τι είπε ο κ. Σκούρκουλας, κρατάω μόνο τις αποκαλύψεις που έκανε. Υπάρχουν πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Ο κύριος Κούρκουλας, το Υπουργείο Εξωτερικών, μας λέει ότι ξέραμε, επρόκειτο να γίνει, συνυπογράψαμε. Τα εμπάργκο δεν είναι οι κυρώσεις, δεν είναι κάποιος τις υπογράφει, κάποιος δεν τις υπογράφει. Εδώ τις έχουν με υπογράψει εμείς αυτές τις κυρώσεις. Γνωρίζαμε τι πάει να γίνει. Μιλάω για το ευρύτερο. Και λέω το εξής. Τι ρόλο παίζουμε εμείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη? Είμαστε ισότιμο κράτος. Μπορούμε να εκφράσουμε μαζί με άλλους τα συμφέροντα των ίδιων των κοινωνιών. Νότο, διαμορφώνουμε διαδικασίες ειρήνης. Πάρτε αυτό το παράδειγμα. Να. Τι θα μπορούσε να γίνει, μπορούμε να το καταλάβουμε. Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, πρέπει να το προσδιορίσουμε. Την Πέμπτη έχουν συνάντηση. Θα πρέπει να συζητηθεί η εκατέρωθεν άρση των κυρώσεων ή τουλάχιστον η αναστολή τους. Θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις αποκλιμάκωσης της έντασης, αντί αυτή τη στιγμή να σχηματοποιούμε κλιμάκωση της σύγκρουσης προς ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Ποια είναι τα συμφέροντα της Ελλάδας και τι μας επιβάλλει η γεωπολιτική μας θέση? Προσπαθείτε, είναι θετική κοιτάξτε, συμμετοχή μας η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το χαρακτήρα της προσπάθειάς μας και να την αλλάξουμε. Προφανώς. Έτσι δεν είναι. Πείτε ότι σήμερα ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο που κάθε χώρα ξεχωριστά. Πάντως, για να αλλάξεις κάτι, ούτε πρέπει να η Γερμανία, μέσα, μα άλλωστε είναι και το ξέρετε ότι είναι δική μας επιλογή αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση όμως. Ναι. Στη σύγκρουση, αν θέλετε, με τον τρόπο που δομείται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αποκλιμακώσουμε λοιπόν αυτή την ένταση. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα αρχίσουν συζητήσεις για μέτρα ειρήνευσης και δημοκρατίας μέσα στην Ουκρανία, η οποία γίνεται το αντικείμενο της σημερινής σφαγής γεωπολιτικών, αν θέλετε, αντιθέσεων. Θα μπορούσε, πιστεύετε, κύριε Κίτσα, σε ένα κοινό μέτωπο ο Ευρωπαϊκός Νότος? Κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκός Νότος έχει ιδιαίτερα συμφέροντα. Έχει μια διαφοροποίηση. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για αποζημιώσεις. Είναι δεδομένο. Δεδομένα, κατά τη γνώμη. Και έχει και εκτός της πολιτικής, που έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να τους αφήσει. Υπάρχουν και νομικά, ζητήματα όσον αφορά αυτά τα πράγματα. Όμως, όταν ξέρεις ότι κάτι που γίνεται σήμερα μπορεί να σε τραβήξει χρόνια, είπα προηγούμενα στο διάλειμμα, ευτυχώς που αυτό δεν έγινε την περίοδο της φράουλας, αλλά μπροστά μας έχουν και πορτοκάλια, έχουμε και άλλα. Και αν αρχίσουν οι νέες κυρώσεις από μια πλευρά, νέες κυρώσεις από την άλλη, σχηματοποιείται η σύγκρουση. Αυτό θέλουμε. Και όταν αρχίσει η διαδικασία, αν θέλετε, του χειμώνα και αυτό σχηματοποιηθεί ακόμα περισσότερο και θα αφορά και την ίδια τη Γερμανία, σε εκείνη την περίπτωση αυτό δεν μπορεί να το δει το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε αυτή την διαδικασία. Θα παίξουμε στο παιχνίδι η Ελλάδα, αυτό με να με ενδιαφέρει, που αυτή τη στιγμή μεγάλα γεωπολιτικά συμφέροντα, είτε πέραν του Ατλαντικού, είτε από αυτήν την πλευρά, είτε από την άλλη πλευρά, παίζουν και φέρνουν σε μια τέτοια ένταση και αποσταθεροποίηση την περιοχή. Βλέπετε τι γίνεται. Ή θα παίξει η Ελλάδα αξιοποιώντας και τη γεωπολιτική της θέση και τις παραδοσιακές οικονομικές και άλλες σχέσεις που έχει με όλες τις χώρες της εποχής, ως η χώρα η οποία μπορεί να διαμορφώσει προτάσεις, σκέψεις, αστερίσκους, αν θέλετε, όπως έχει γίνει, ώστε να διαμορφωθεί μια κατάσταση η οποία θα ευνοεί τις ίδιες τις κοινωνίες. Νομίζετε ότι εγώ είμαι ευχαριστημένος με αυτό που γίνεται στη Συρία αυτή τη στιγμή, με αυτό που γίνεται στο Ιράκ αυτή τη στιγμή, κύριε σε όλες τις χώρες? Για να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα λίγο την... Θέλω να κάνω και μια ερώτηση, κύριε Σαόλ, που να έχει και μια εσωτερική λογική. Σε όλο αυτό το ασταθές περιβάλλον και με όλα αυτά που μας περιέγραψε ο κύριος Βίζας.